Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου, η Μυστική Βιβλιοθήκη. Σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που μου άρεσε πάρα πολύ. Και το κόμιξ του, γιατί είναι βιβλίο και το έχω μου γίνει και σε κόμιξ τέλος πάντων. Ναι, πρώτα θα σας δείξω το κόμιξ όμως. Το βιβλίο αυτό είναι της Agatha Christie. Το έγκλημα στο Orient Express, ένα περιπέτειο στο Ηρακλή Πουαρό και έχει βγει και πρόσφατα στον κινηματογράφο. Ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ ωραία ιστορία της Agatha Christie. Έχει να κάνει, θα σας εξηγήσω πρώτα τι έχει να κάνει και μετά θα σας δείξω βασικά. Έχει να κάνει με τον Ηρακλή Πουαρό που μόλις είχε τελειώσει μία άλλη του υπόθεση και πήγαινε για μία και την επόμενη τέλος πάντων. Επειδή η επόμενη το ανατέθηκε πάρα πολύ αργά, έπρεπε να φύγει εκτάκτως από την Κωνσταντινούπολη. Εκεί πέρα βρίσκει ένα τρένο, το Orient Express, και επειδή δεν είχε χώρο το Orient Express, στην τύχη βασικά, όχι στην τύχη, ήταν πολύ τυχερός που βρήκε θέση. Αλλά παράλληλα άτυχος, διότι μέσα σε αυτό το τρένο, εκείνο ακριβώς το βράδυ βασικά που ταξίδευαν, έγινε μία δολοφονία. Οπότε ο Ηρακλής Πουαρό του ανατέθεται άλλη μία αποστολή να εξιχνιάσει, η οποία είναι αυτή η δολοφονία του κύρου Ράτσετ, ενός τελικά εγκληματία που... γιατί είχε δολοφονήσει ένα μικρό κοριτσάκι, τη μικρή Daisy, όταν ήταν πολύ μικρή η Daisy, και ήταν και μέσα στο τρένο, γιατί είχαν εγκλωβιστεί κιόλας από χιονοθύελλα, προσπαθούσε να βρει τον εγκληματία, που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ. Ήταν βασικά, έτσι πως το περιγράφει και όλες μέσα, από τις δυσκολότερες μάλλον, επειδή εντάξει ακόμη τώρα ανακάλυψα την Agatha Christie και αρχίζω και διαβάζω, αλλά μου φάνηκε σε αυτή την ιστορία ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να εξηχνιάσει το πρόβλημα, διότι όπως αποδείχθηκε, όπως σας είπα και πριν λίγο, ήταν πιο πολύ και είχαν δώσει πολλά στοιχεία που ήταν λανθασμένα, που τον μπέρδευαν και ήταν πολύ περίπλοκη υπόθεση τέλος πάντων. Αυτό λοιπόν είναι το κόμιξ της ιστορίας. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει έτσι πολύ ωραία εικονογράφηση, πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση, γιατί είναι σαν σκετσαρισμένα. Οι εκφράσεις τους είναι τόσο υπέροχες, δεν ξέρω. Μ' αρέσουν πολύ οι εκφράσεις που έχει ζωγραφίσει λογικά η εικονογράφηση έχει γίνει από αυτόν εδώ πέρα. Μάλλον, ίσως. Αλήθεια, δεν ξέρω. Γιατί δεν λέει ακριβώς. Οπότε ας υποθέσουμε ότι είναι από αυτόν, τέλος πάντων. Ναι, από αυτόν έχει γίνει. Εγώ δεν λέω το όνομα γιατί θα το σκοτώσω, οπότε το αφήνω. Έχει γίνει πολύ ωραία εικονογράφηση και κοιτάξτε πως είναι δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία. Και μία εικόνα που έχει και από πίσω που είναι του εγκληματία Παύλα δολοφονημένου. Γιατί αυτός είναι ο Ράτσετ, έτσι πως τον έχει ζωγραφίσει μέσα. Και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα και θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις εκδόσεις Διόπτρα, τον ειδικό εκδότη Διόπτρα, που μου έστειλε το κόμις, γιατί είναι υπέροχο. Και δηλαδή σε όποιον είναι πιο κουραστικό να διαβάσει το βιβλίο, που εντάξει ήταν πάρα πολύ ωραίο, και του αρέσει να διαβάζει κόμιξ, αυτή είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κόμιξ για να διαβάσει την ιστορία και έχει και βασικά είναι πολύ πάρα πολύ ωραίο, δεν ξέρω πως αλλιώς να το περιγράψω πραγματικά. Την ιστορία σαν ιστορία
Τη βαθμολογώ με 5 αστέρια, το βιβλίο δηλαδή, γιατί και το κόμιξ είναι υπέροχο, αλλά δεν ξέρω τώρα αν στέκει να το βαθμολογήσω. Ναι, είναι λίγο περίεργο. Αλλά παίρνει και αυτό 5 αστέρια, όπως και να έχει. Αυτό εδώ είναι το βιβλίο που πραγματικά το βασάνισα. Το βασάνισα μέχρι τότε τελειώσω. Διότι αυτή την εβδομάδα είχαμε αρκετά διαγωνίσματα και όλο το πηγαίνω, έφερνα από το σχολείο, σπίτι, σπίτι, σχολείο, σπίτι, σχολείο και το καημενούλι πραγματικά το τυράννισα. Το είχα βασανίσει. Ναι. Είναι όμως πάρα πολύ ωραία ιστορία. Εκπληκτική. Μέσα δεν έχει εικόνες, αλλά έχουμε μία δεύτερη επιλογή, αν θέλει κάποιος εικόνες. Αλλά έχει πάρα πολύ ωραία περιγραφή που πραγματικά σε βοηθάει πάρα πολύ να σχηματίσεις την εικόνα μέσα στο μυαλό σου. Χωρίζεται σε 3 μέρη. Το πρώτο είναι πριν τις ανακρίσεις, δηλαδή εκεί που αρχίζει και μπαίνει στην υπόθεση. Το δεύτερο είναι με τις ανακρίσεις και μετά τα στοιχεία. Και το τρίτο είναι ο ένοχος, η ένοχη. Είναι η ένοχη. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει σε αυτό το βιβλίο που έχει και κάποιες εικόνες από την ταινία. Την οποία ταινία πήγα και την είδα και μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν εκπληκτική, δηλαδή οι ηθοποιοί είχαν μπει τόσο μέσα στο πετσί του ρόλου, δηλαδή τον κάθε ρόλο που είχαν πάρει τον έπαιζαν τόσο πιστά και ήταν υπέροχο, το είχαν ερμηνεύσει υπέροχα, καταπληκτικά. Ο Ηρακλής Πουαρό, που ήταν, εντάξει, φανταστικός, δεν είχε πολύ πλάκα. Είναι αυτός εδώ πέρα. Ο οποίος τον παίζει ο Kenneth Branagh, κάπως έτσι, ας πούμε. Συγγνώμη αν το σκότωσα, γιατί η αλήθεια δεν ξέρω πώς προφέρονται. Μετά είναι ο Johnny Depp, ο οποίος παίζει τον Ratchet. Και είναι εδώ πέρα. Έπειτα παίζουν πολύ ωραίοι ηθοποιοί, πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Μετά είναι η πριγκίπισσα Dragomirov, που την παίζει η Judi Dench. Σε ελπίζουμε ότι έτσι είναι το βίντεο της όντως. Και η πειρέτρια της που είναι και στο βιβλίο, επειδή είναι η πριγκίπισσα, εντάξει. Η Hildegard Smint, η οποία την παίζει η Olivia Colman. Η αλήθεια είναι ότι κάτι μου θυμίζει αυτή η αυτό το πρόσωπο, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ. Και είναι μια επίσης γνωστή που παίζει και στο Jack Sparrow το 5, η Ισπανίδα Ιεραπόστολος Pilar Estravandos, που την παίζει η Penelope Cruz. Αυτή εδώ. Έπειτα είναι μια επίσης πολύ γνωστή που παίζει και στην Αστερόσκονη, η κυρία Caroline Humbert, η οποία είναι η Michelle Poitier. Ας ελπίσουμε ότι είναι έτσι. Αλήθεια, δεν είμαι καθόλου σίγουρη. Οπότε άμα το γνωρίζετε, το επίθετε και το λέω λάθος και το σκότωσα, συγγνώμη. Και η αγαπημένη μου, η πολύ αγαπημένη μου, Daisy Ridley, η οποία παίζει την Mary Debenham και από τις αγαπημένες μου ηρωίδες μέσα στο βιβλίο. Εκπληκτικές. Μετά είναι ο κόμις Άντρενι, που είναι ο CJ Πολούνιν. Πολύ πολύ καλός. Βέβαια στο βιβλίο ήταν πιο ήρεμος, γιατί στην ταινία ήταν πολύ καράτε. Ξέρετε, ό,τι τον πείραζε, τούχωνε μία εκεί πέρα και έφευγε πέρα. Και η γυναίκα του, η κόμισσα Άντρενι,
που την παίζει η Lucy Bundon, Bundon, κάπως έτσι, γιατί. Βέβαια, εντάξει, στην ταινία ήταν, ταιριάζαν πάρα πολύ αυτοί οι δύο, σαν, έτσι. Και επίσης και η κόμισσα ήταν πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αλλά μ' άρεσε πιο πολύ η Μέρι Τεπερτών. Και αυτά νομίζω είχα να σας πω. Ελπίζω να σας άρεσε σας άρεσαν οι παρουσιάσεις που σας έκανα σήμερα και αν το έχετε διαβάσει να σας αρέσει τόσο πολύ όσο και εμένα, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία, πραγματικά πολύ ωραία ιστορία. Και αν σας άρεσε το βιντεάκι, επίσης πατήστε ένα μεγάλο like, κάντε subscribe και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας!